Τώρα πάμε και στην Αντιγόνη Θάνου. Είναι στο Μενίδη. Αντιγόνη, πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα εκεί? Η εικόνα εδώ είναι σαφώς καλύτερη, Γιώργο. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι τα τελευταίες ώρες κάνουμε ένα οδηπορικό στην περιοχή και η εικόνα που βλέπουμε είναι αποκαρδιωτική. Κοιτάξτε να δείτε ακριβώς από πίσω μου ένα σπίτι το οποίο καταστράφηκε ολοσχερός. Παραδόθηκε σήμερα το πρωί στις φλόγες με αποτέλεσμα να μην μείνει τίποτα και το μόνο που βλέπουμε είναι στάχτες και αποκαίδια. Σιγά-σιγά φτάνουν εδώ πέρα οι κάτοικοι, οι οποίοι έφυγαν άρον-άρον το πρωί από τα σπίτια τους, αφού τους είπαν η αστυνομία ότι πρέπει να εκενώσουν την περιοχή. Επιστρέφουν λοιπόν προκειμένου να δουν το μέγεθος της καταστροφής και αυτό που βλέπουν όταν έρχονται είναι σπίτια κατεστραμμένα. Αντιγόνη, δίπλα σου είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που βλέπουμε στις οθόνες μας. Ακριβώς. Ακριβώς, Γιώργο. Ακριβώς. Δίπλα μου είναι ο κύριος Αβραάμ Σάββας. Εδώ διέμενε ο πατέρας σας. Ναι, ο πατέρας μου, ο οποίος είναι κοντεύει τα 70, λίγο ακόμα, ο οποίος ταλαιπωρείται μια ζωή στη δουλειά και στην οποία εδώ και 3 χρόνια τρέχει να βγάλει μια σύνταξη την οποία δεν την έχουν βγάλει ακόμα. Είδε το σπίτι, δεν είδε βασικά, γιατί ήρθα εγώ το πρωί και είδα το σπίτι να καίγεται και έπρεπε να πάω σε αυτόν τον άνθρωπο και να του πω ότι ξέρεις κάτι, 40 χρόνια δουλειάς, 50 και άλλα 20 χρόνια που ρίχναμε μόνοι μας μπετά με τα χέρια, μέσα σε 1/4 γίνανε στάξεις. Ο πατέρας του κυρίου ήταν μέσα όταν είχε ξεσπάσει, όταν πλησίαζαν οι φλόγες. Ο ίδιος δεν ήθελε να εγκαταλείψει και με χίλια ζόρια τον πήραμε χθες το βράδυ να φύγει. Είχε έρθει το πρωί, έφυγε ξανά στις 10 η ώρα, ενώ δεν υπήρχε ούτε μία φλόγα γύρω-γύρω στις 10 η ώρα. Έφυγα εγώ κατά τις 11, 11 και κάτι από εδώ. Πήγα να κάνω ένα μπάνιο και λέω να ξαναγυρίσω. Και μέχρι να πάω σπίτι να κάνω μπάνιο για να γυρίσω, γυρίσαμε με τον αδερφό μου για να μαζέψουμε τα ζώα και βλέπαμε ότι καίγεται το σπίτι μας. Αυτός ο άνθρωπος είναι κοντεύει 70 χρονών. Με τι κουράγιο θα ξαναδουλέψει να ξαναχτίσει? Και ποιος θα τα προσφέρει? Σίγουρα η καταστροφή είναι μεγάλη. Ο πόνος του να χάνει κανείς την περιουσία του σε λίγα λεπτά είναι ανίποτος. Η φωτιά να βγαίνει σε τόσο δρόμο. Είναι σίγουρο ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα δούμε την επόμενη μέρα, ούτως ή άλλως, γιατί πρέπει να είναι γρήγορη η διαδικασία αποκατάσταση των ζημιών αλλά και αποζημίωση των ανθρώπων που επλήγησαν. Θα σας πω την επόμενη μέρα ότι έζησαν και γνωστοί μου στην Παρυμπόπη. Θα τους πετάξουν ένα ξεροκόμματο και θα τους πούνε αυτά είναι και άμα θέλετε. Δεν θα πρέπει να προτρέχουμε, σίγουρα δεν θα πρέπει να προτρέχουμε. Όλη η Ελλάδα καίγεται και να χάνετε δούμε ποια είναι η επόμενη κίνηση. Μην πολιτικοποιείτε το θέμα. Όχι, δεν είναι θέμα πολιτικό η πυρκαγιά. Σίγουρα δεν είναι θέμα πολιτικό οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στη χώρα. Είναι θέμα πολιτικό η αντιμετώπιση, η πρόληψη, η πρόληψη, η αντιμετώπιση και η αποζημίωση. Το πώς ξέσπασαν οι πυρκαγιές θα το δούμε στη συνέχεια. Η πολιτεία οφείλει να προλαμβάνει, να επεμβαίνει εγκαίρως και να αποζημιώνει όλους τους πληγέντες και να δούμε και τα μέτρα που θα λάβει τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η πολιτεία ποια είναι? Αυτή που στην Αγία Παρασκευή 3 ώρες δεν είχαν νερό. Η πολιτεία ποια είναι? Αυτή που έδιωχνε τους πυροσβέστες και οι άνθρωποι και σβήναν τα σπίτια τους με τις κουβάδες. Αυτή είναι η πολιτεία. Μου παίρνει η πολιτεία ένα πυροσβέστη, ένα παιδί 22-23 χρονών. Το πετάνε με στη φλόγα, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς τίποτα. Και του λένε σβήνε. Αυτή είναι η πολιτεία. Εμένα αυτό το σπίτι που το χτίζα εγώ με τον αδερφό μου και τον πατέρα μου με τα χέρια, ποιος θα το ξαναχτίσει? Ο πατέρας μου είναι 70 χρονών. Ή εγώ που πάω να κάνω μια οικογένεια. Αλλά σας στέλνε μετά αυτοί που δεν δουλεύουν, αλλά γίνονται κλέφτες ή οτιδήποτε. Καλά σας κάνουν να σας ρημάσουν. Εγώ από αυτή τη χώρα θα φύγω. Και άμα γίνει πόλεμος, θα βάλω το Μητσοτάκι να πολεμάει και θα του πω μετά σου δώσω και εγώ 30 ευρώ να πας να πολεμήσεις. Γιατί αυτή είναι η χώρα σας. Είναι σεβαστή η άποψή σας. Ο πόνος είναι μεγάλο. Σίγουρα έχουν χαθεί περιουσίες. Θα δούμε τις επόμενες μέρες τα μέτρα της πολιτείας και ποιες θα είναι οι αποζημιώσεις. Να πάμε αμέσως τώρα στη Φωτεινή Νάσου να μας δώσει και η Φωτεινή την εικόνα της από τη Χασιά. Φωτεινή.